Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Καλησπέριζω στο στούντιο 2 του Κόντρα, τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Εξ αποστάσεως, με υγειονομικές προφυλάξεις. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το χαρτοφυλάκιό σας, καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφουμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ πάρα πολλές καταγγελίες για φουσκωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε τα θέματα, είχατε διατυπώσει και μια καταγγελία μεσούσης της καραντίνας ότι η ΔΕΗ έκοβε σε μαγαζιά που ήταν αναγκαστικά κλειστά το ρεύμα λόγω χρεών. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι από αυτού, αν κάτι έχετε υπόψη σας. Ναι, είναι γεγονός και το αναδείξαμε και την Παρασκευή στη Βουλή και θα αναλάβουμε και μια πρωτοβουλία νέας ερώτησης αυτή τη βδομάδα. Υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, θα έλεγα εγώ, σόρευσης υπερκερδών, θα έλεγε κάποιος εσχροκέρδειας εις βάρος των καταναλωτών από τη ΔΕΗ και τις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος αυτή την δύσκολη περίοδο. Δεν φτάνει δηλαδή που οι καταστηματάρχες, οι επαγγελματίες, αλλά και τα νοικοκυριά δεν βλέπουν τα έσοδά τους να αυξάνονται, αντίθετα βλέπουν πάρα πολλές μειώσεις και τον κίνδυνο της ανεργίας και της φτώχειας. Επιπλέον έχουμε και μια απίστευτη εξέλιξη στον τομέα της αγοράς ενέργειας με πρωτοβουλία και ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προσωπικά του κ. Χατζηδάκη. Και για να το πούμε απλά για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Λόγω της κρίσης, αλλά και πιθανά άλλων γεγονότων, έχει πέσει πάρα πολύ η χοντρική τιμή ενέργειας. Ναι. Ενώ παραδείγματος χάρη πέρυσι αγοράζανε χοντρικά την ενέργεια περίπου 67 ευρώ τη μεγαβατόρα, η μέση τιμή του πρώτου εξαμήνου του 2020, που αγόραζε όλη η αγορά ενέργειας και η ΔΕΗ βέβαια μέσα σε αυτούς την ενέργεια, έχει πέσει περίπου στα 41 ευρώ. Η πώληση όμως και ιδιαίτερα η πώληση στους καταναλωτές λιανικής στη χαμηλή τάση, ενώ ήταν στα 94 ευρώ, αυξήθηκε με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα 110. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος αγοράζει 41 ευρώ και έχει περιθώριο κέρδους 170% πάνω από τη χοντρική και πουλάει στον καταναλωτή 110, τότε πια γίνεται σκροκέρδια. Σε μια δύσκολη στιγμή που τα νοικοκυριά πρέπει να τα στηρίξουμε, που πρέπει να δώσουμε σε κάποιες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτό που λέμε πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας, και στους Έλληνες επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία, να δώσουμε χαμηλό κόστος ενέργειας για να κάνουμε την επανεκκίνηση ή να κρατηθούμε τουλάχιστον στην πτώση που δημιουργεί η ύφεση. Εδώ έρχονται με ευθύνη της κυβέρνησης, το ξεκαθαρίζω, και της ΔΕΗ, να έχουμε υπερκέρδη για να γράφουν πιθανά κάποιοι κέρδη στα χαρτοφυλάκια τους. Όμως στον κόσμο να υπάρχει ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Πράγματι και εμείς ενημερωνόμαστε, υπάρχουν πολλά τηλέφωνα και πολλά παράπονα. Έρχονται και οι τετραμηνιαίοι λογαριασμοί και βλέπουν έναν υπέρογκο λογαριασμό ρεύματος, ο οποίος δεν μπορεί να αφαιθεί έτσι. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει τέτοιο όργιο κερδοφορίας κυριολεκτικά έως εσχροκέρδια εις βάρος των καταναλωτών και να μην μιλάμε. Να σας δώσω ένα επιπλέον παράδειγμα. Τον Απρίλιο η χοντρική τιμή της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν στα 28,5 ευρώ και η ΔΕΗ πουλούσε 110 στους μη συνεπείς πελάτες και περίπου 104 συνεπείς. Αυτό σημαίνει επιπλέον 286%. Είναι νομίζω μια παράδεκτη κατάσταση, και ενώ ήταν πολύ ομιλητική η κυβέρνηση όταν ανέλαβε σχετικά με τη ΔΕΗ και αύξησε πολύ γρήγορα τα τιμολόγια, τώρα δεν βλέπουμε να κάνει το ίδιο για τους πελάτες, παύλα, καταναλωτές. Ναι. Δεν τους βοηθάει καθόλου. Τώρα, κύριε Φάμελε, σήμερα βασικό θέμα είναι το περίφημο περί ιστορικής συμφωνίας. Είναι μια τραγική στιγμή για την ελληνική διπλωματία. Απλώς επειδή θέλω να σας κάνω ερώτηση και όχι πάσα, γιατί η όλη υπόθεση καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι βούτυρο στο ψωμί σας. Αλλά να σας πω λοιπόν το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πάνω του αυτή τη συμφωνία, έλυσε το μακεδονικό. Τώρα θέλετε να φέρετε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Κατανοητό είναι πολιτικά. Ωστόσο, όσο καθυστερούν να έρχονται αυτές οι τρεις διακρατικές συμφωνίες προς κύρωση, δεν θα είναι σαν η απειλή της ονομαστικής, η δική σας απειλή δηλαδή, να κρατά παγωμένη την επίλυση του μακεδονικού που εσείς καταφέρατε? Ναι, και ίσως κάποιος θα πρότεινε να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη, να τους αφήσουμε να αναδειχθεί ότι δεν θα γίνει ονομαστική. Μήπως έρθουν στη Βουλή, γιατί μέχρι και εκεί μπορεί να φτάσουμε να μας ζητηθεί, ακόμα και αυτό το επίπεδο της εθνικής ευθύνης. Προσέξτε όμως. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τώρα τελευταία και εγώ θα ήθελα να τα αναφέρω. Ναι. Δεν είναι αμεληταίο το ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός στη σύνοδο του ΟΗΕ δεν αναφέρθηκε στο θέμα της Κύπρου και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο. Ίσως είναι, ξέρετε, αυτή η απόλυτη απώλεια στρατηγικής που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα, αλλά και τα πανωτά λάθη που κάνει λόγω των εσωκομματικών προβλημάτων. Γιατί σήμερα στον κύριο Πομπέο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι άραγε είπανε? Συγγνώμη, κάναμε λάθος, δεν διαβάσαμε καλά, γιατί άκουσα προηγουμένως την κυρία Βόζεμπεργκ. Ναι. Ή
Απλώς δεν μπορούμε να λύσουμε τα σωκοματικά μας. Ό,τι και από τα δύο είπανε, ξέρετε, στη διεθνή διπλωματία αυτά διαδίδονται. Και ναι. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κατέβασε κοινή δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής δηλαδή της διπλωματίας, με τον κύριο Πομπέο, την κατέβασαν και την άλλαξαν. Ή αδιάβαστη, τραγικό για διπλωματική δήλωση, να μην είχαν διαβάσει και να μην είχαν προσέξει, ή ασόβαρη. Να το πω πολύ μετρημένα, γιατί εγώ θέλω να προσέχω πάρα πολύ ό,τι λέμε στο δημόσιο λόγο, για να μην χρησιμοποιηθεί εις βάρος της πατρίδας μας ή της αριστεράς και γενικά του δημοκρατικού κόσμου. Έτσι όπως εξελίσσονται όμως τα πράγματα, κυριολεκτικά, ποιος μπορεί να εμπιστευτεί και στο διεθνές επίπεδο? Αφήστε τους Έλληνες. Θα πάνε με αυτή την τακτική να διαπραγματευτούν, κρύβοντας λόγια από τον ΟΗΕ, αλλάζοντας διπλωματικά έγγραφα εκ των υστέρων, με ποια σοβαρότητα θα κάτσουν και πυγμοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπερασπιστούν? Γιατί πρέπει πράγματι όλοι αυτή τη στιγμή να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική γραμμή και να υπερασπιστούμε. Ναι. Σε αυτό το τομέα λοιπόν, πριν περάσουμε στα θέματα της συμφωνίας των Πρεσπών, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διατυπωθεί αυτή η εθνική γραμμή, να αποκατασταθεί σοβαρότητα στη διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας και να διεκδικήσουμε την απόλυτη κάλυψη των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όμως, όσον αφορά τα θέματα της γειτονικής χώρας και της συνεργασίας και της συμφωνίας. Κοιτάξτε, όσο καθυστερεί η χώρα, καθυστερούν και άλλες συμφωνίες που πρέπει να γίνουν. Σήμερα, άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη στην συνάντησή του με τον κύριο Πομπέο να αναφέρεται σε όλα τα ενεργειακά έργα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και ένα από αυτά έχει να κάνει και με την ενεργειακή σύνδεση και τον αγωγό που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια. Και βέβαια, υπάρχουν ένα πολύ μεγάλο πλέγμα έργων γύρω από αυτό που περιλαμβάνει όλα τα Βαλκάνια και περιλαμβάνει βέβαια και τον DAP, τον IGB, αλλά και το υγροποιημένο αέριο της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά ήταν πρωτοβουλίες μας, οι οποίες προχώρησαν και τώρα ή τις εκμεταλλεύονται γιατί δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα παραπάνω. Ακόμα και η ίδια σύνδεση της Αθήνας με την Κρήτη, ακόμα και ο EastMed, όλα και η σύνοδος του Καΐρου και το Gas Forum του Καΐρου ήταν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και από την πίσω πόρτα όμως, όχι απλά αφήνουν τις τιμές να κάνουν πάρτι, αλλά πουλάνε τις υποδομές αερίου. Ξέρετε, το πιο τραγικό σε αυτή την ιστορία του αερίου που αναφέρθηκε σήμερα στη συνάντηση του κύριου Πομπέο, το λεγόμενο υγροποιημένο της Αλεξανδρούπολης, είναι ότι καλέσαμε και τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό εδώ σε υπογραφή συμφωνίας, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα έχει βγάλει σε δημοπρασία να πουλήσει τη δημόσια συμμετοχή σε αυτόν τον σταθμό υγροποιημένου αερίου της Αλεξανδρούπολης, ναι, για τον οποίο κατά τα άλλα περηφανευόμαστε και κάνουμε και συναντήσεις. Όσον αφορά όμως το ζήτημα της συμφωνίας, η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει απόφαση. Ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει και θα αποκαλυφθούν όλα μέσα στη Βουλή. Θα πρέπει να έρθουν και θα έρθουν στη Βουλή. Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Mm-hmm. Γιατί η αναφορά σε ιστορική συμφωνία σήμερα προειδεάζει ότι και ο διεθνής παράγων θέλει να αποκατασταθεί το πλέγμα αυτό συνεργασίας και ειρήνης, θα έλεγα εγώ, στα Βαλκάνια. Γιατί η συμφωνία δεν είναι απλά μια συμφωνία, αν θέλετε, που αφορά μόνο το ζήτημα του ονόματος και την, αν θέλετε, αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ότι η αρχαία Μακεδονία είναι ελληνική και αφορά η ιστορία του Μεγαλέξανδρου και του Φίλιππο μόνο, αν θέλετε, την ελληνική ιστορία. Αφορά και την ειρήνη και τη συνεργασία και την αποκατάσταση της προόδου και της ευρωπαϊκής κανονικότητας στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Διότι εγώ άκουσα και τον αρμόδιο υφυπουργό ιστορικών να λέει την Παρασκευή ότι θα πολεμήσει η Ελλάδα, ο κύριος Καράουλου, για την ένταξη στην Ευρώπη και της Βόρειας Μακεδονίας και των υπόλοιπων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, τους οποίους και καλωσόρισε. Ξέρετε, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μιλούσε ότι θα βάλουν 70 βέτο στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, στη Βουλή είχε πει ότι δεν θα αφήσουν απρόσκοπτη την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βλέπετε ότι έχουν κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Ας την ολοκληρώσουν το συντομότερο. Πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία. Γιατί έχουμε πολύ πιο δύσκολα θέματα μπροστά μας. Και όσον αφορά τη διπλωματία και τα εθνικά ζητήματα, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Ας μην την κάνουν δυσκολότερη. Γιατί μας εκθέτουν διεθνώς καθημερινώς με αυτά που κάνουν. Επειδή λέτε για τη θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει στρατηγική, τουλάχιστον ως προς την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Βλέπουμε ότι ο Πομπέο είναι εδώ και μάλιστα δεν θα πάει στην Τουρκία, πράγμα το οποίο σε επίπεδο συμβολισμού αρκετοί του δίνουν μια αξία. Απόψε θα κοιμηθεί στο σπίτι του κυρίου Μητσοτάκη, στο ίδιο δωμάτιο που ο πατέρας του φιλοξένησε τον πατέρα Μπους. Ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέει ότι περνάει κρίση η σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία και φαίνεται ότι μεθαύριο θα συζητηθεί σοβαρά, δεν ξέρω αν θα αποφασιστεί, πάντως θα κουβεντιαστεί το θέμα των κυρώσεων προς την Τουρκία. Δεν έχουν αναβαθμιστεί κάπως οι συμμαχίες της κυβέρνησης, όλα χάλια τα κάνει.
Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα πράγματι η κυβέρνηση, πιεζόμενη και από την ελληνική πραγματικότητα αλλά και από τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει, έχει αρχίσει να βηματίζει προς την κατεύθυνση αυτή που είχαμε εμείς προδιαγράψει. Παρότι το θέμα των κυρώσεων επιτρέψτε να κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί ακούω και άλλες φωνές από την Ευρώπη. Ναι. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο τελικά τι γίνεται, γιατί και στην Σύνοδο την προηγούμενη. Είναι περίεργο το ότι η Κύπρος έμεινε μόνη της όσον αφορά τα θέματα των κυρώσεων στην Κυπριακή, για την παρέμβαση της Τουρκίας πλέον στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κρατάω μια επιφύλαξη επί τούτου. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι κακό, ακόμα και τώρα, ακόμα και με αποσπασματικότητα στην εξωτερική πολιτική κυβέρνηση, να έρθει στη γραμμή που είχε χαραχθεί μέχρι τώρα, η οποία αποτελεί την εθνική πατριωτική γραμμή. Θα ήθελα, παραδείγματος χάρη, να ζητήσουν από τον κύριο Πομπέο να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν αμφισβητούμενα νερά και αμφισβητούμενες περιοχές. Όταν μιλάμε για την ελληνική ΑΟΣ και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ήταν λάθος που πέρασε, αν θέλετε, σε μια τοποθέτηση της αμερικανικής διπλωματίας αυτή η έκφραση. Όπως και του ΝΑΤΟ ουσιαστικά αυτή η συζήτηση είχε γίνει. Αυτά τα βήματα, αν γίνουν, εμείς θα τα χειροκροτήσουμε. Πρέπει να αποκατασταθούν ορισμένα ζητήματα και μέσα στο ΝΑΤΟ και συζήτηση με την αμερικανική διπλωματία. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι εδώ υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Μην το ξεχνάμε. Ο κ. Πομπέο και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κατά καιρούς τοποθετηθεί και παλαιότερα ξεκάθαρα υπέρ των ελληνικών θέσεων. Όμως δεν αφορά αυτό το σύνολο της αμερικανικής πολιτείας, διότι γνωρίζετε ότι τα αντίθετα μερικές φορές έλεγε ο κύριος Τραμπ και υπήρχε μια χείρα βοηθείας και προς τη μεριά της Τουρκίας σε πολλά επίπεδα. Εμείς δεν θέλουμε το θέμα να λυθεί με ένταση, να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς θέλουμε το θέμα και όλα τα ζητήματα να λυθούν ειρηνικά. Εμείς θέλουμε η Ανατολική Μεσόγειος να είναι μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους λαούς των γειτονικών περιοχών, ούτε προφανώς κανείς από εμάς θέλει να καταναλώσει κοινωνικές δαπάνες, δαπάνες για την υγεία, δαπάνες για την παιδεία, για να αγοράζονται εξοπλισμοί. Αυτό είναι ένα που παίζεται στο διεθνές επίπεδο, αλλά εις βάρος των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών. Αν λοιπόν συμβάλλουν όλοι και θέλουν να συμβάλλουν, ακόμα και τώρα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη με ξεκάθαρη διπλωματική γραμμή, εμείς θα είμαστε εκεί και στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και θα στηρίξουμε μια ξεκάθαρη διπλωματική γραμμή που θα λέει: υπερασπιζόμαστε κυριαρχικά δικαιώματα, συζητάμε μόνο για το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών και όλα τα υπόλοιπα στο επίπεδο του ευρωπαϊκού δικαίου για μας είναι λυμένα, τηρούνται από τη μεριά της χώρας μας και η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από μια διεθνή τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.